για τα στέγαστρα της Τουρίας, είπε. Κύριε Δημαρχέ, έχετε κάνει μετακινήσεις και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία είναι όλη την ημέρα στην υπηρεσία. Έχετε, δηλαδή, οι αρχές που λένε, έχετε κάποια διαμαρτυρία από κάποιο πρόσωπο να μην έχω, αλλά επειδή παρακολουθώ την ακριβώς. Ακούστε, όχι. Δεν στέκει αυτή η επιχειρηματολογία που είπατε. Εντάξει, εντάξει, αδερφέ, εγώ είμαι η αδύνατη πλευρά. Ακούστε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κυβερνητικός μηχανισμός, ο οποίος είναι ενημερωμένος. Εγώ είμαι η αδύνατη πλευρά. Θεωρώ με το φτωχό μου το μυαλό ότι αγωνίζομαι για το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, υπουργοί εσωτερικών, αποκεντρωμένες, διάβλοι επικοινωνίας. Θα τακτοποιήσουν τα θέματα. Μην ανησυχείτε. Αλλά δυνατή και αδύνατη πλευρά να το ξεκαθαρίσουμε ποια είναι. Εγώ είμαι ένας δήμαρχος, ο οποίος νοιάζομαι για το γενικό καλό. Αν εσείς νομίζετε ότι η κοινωνία συμφωνεί να είσαι και διευθυντής, χωρίς να πηγαίνεις στην υπηρεσία σου, χωρίς να κατευθύνεις τους υπαλλήλους, χωρίς να μπορείς να τους αξιολογήσεις και να είσαι και το άλλο, να συνεχίσεις να το υποστηρίζεις. Παρακαλώ, ισχύα. Συνεχίζετε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε. Είναι λοιπόν, σωστό να πηγαίνει διευθυντής της Πολυεθνικής Επιτροπής δύο χρόνια χωρίς να εξειδικεύεται ως αντικείμενο το θέμα στο και να λέμε για την αποτελεσματικότητα. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει, αυτόν τον τόπο όλοι μαζί θα τον φτιάξουμε ή όλοι μαζί θα τον βουλιάξουμε. Αυτό είναι γεγονός. Είναι εξάρτηση. Το κάνεις κατά συνήθεια.